τομέα. Υπάρχουν λοιπόν άλλα ζητήματα που έχουν τεθεί, τα συζητάμε. Είναι το θέμα της ναυπακτίας και της Δωρίδας. Βέβαια η Δωρίδα δεν ανοίξει σε εμάς, αλλά η ναυπακτία. Ήμουν από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή που πολιτευόμουν στην περιοχή θεωρούσα ότι οι πηγές πρωτοπαραγωγικές που ενισχύουν την εθνική οικονομία θα πρέπει να έχουν αντισταθμιστικά. Όχι μόνο στην Τουλακαρνανία, οπουδήποτε. Λοιπόν, η Τουλακαρνανία και η Φωκίδα ξεδιψάνε την Αθήνα. Και καλώς ξεδιψάνε την Αθήνα. Δεν υπήρξε όμως μέχρι σήμερα καμία μέρημνα, δεν υπήρξε καμία μέρημνα, ούτε ένα απορριμματοφόρο δεν έδωσε η ΕΙΔΑΠ όλα αυτά τα χρόνια σε αυτούς τους Δήμους. Λοιπόν, όταν ανέλαβα το Υπουργείο και αφού τέλος πάντων η ζωή έφερε τα πράγματα έτσι και μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, λοιπόν, ασχολήθηκα με το ζήτημα αυτό και πρέπει να σας πω ότι στο νόμο που προωθούμε τώρα, στο πολυνομοσχέδιο που προωθούμε, θα υπάρχει διάταξη όπου επιτέλους θα υπάρχει ένα τέλος από υποχρέωση της ΕΙΔΑΠ προς αυτούς τους δύο Δήμους. Και έτσι και αυτή η εκκρεμότητα μπαίνει σε μία σειρά. Τώρα.